Πάμε σε ένα πακέτο που τυρανάω εδώ και πάρα πολύ καιρό να το ανοίξω και δεν το ανοίγω ποτέ και το έχω και περιμένει γιατί ξενέρωσα όταν ήρθε. Το συγκεκριμένο πακέτο πριν από καιρό είχε επικοινωνήσει μια εταιρεία μαζί μου. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή που είχαν να μπορούσαν ούτε καν θυμάμαι όπως την έλεγαν. Lightning ήταν πια, ήταν Lightning Box, Lightning the Box, whatever. Η οποία μου λέει, ξέρεις κάτι, έχουμε κάποια πράγματα, διάλεξε τι θες να το δείξεις, να το παρουσιάσεις. Λέω, ok, έψαξα λίγο το site τους, τα περισσότερα ήταν σκουπίδια από αυτά που είχαν. Βρήκα ελάχιστα πράγματα, αυτά που με ενδιέφεραν δεν μου τα έδιναν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι φοβόταν ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, σκέφτηκα να δοκιμάσω έναν projector. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία μου είχε πει, ξέρεις κάτι, όταν είχε, πόσο είχαν δώσει, 80 ευρώ budget συγκεκριμένα για να κάνω το συγκεκριμένο unboxing. Και είχα βρει κάποια ωραία πραγματάκια και ο συγκεκριμένος projectors όταν τον είχα διαλέξει, αφού μετά πολλά μου λένε ξέρεις κάτι, επιθέλεξε κάτι άλλο, λέω ok, ok, θα διαλέξω ένα projector. Ο συγκεκριμένος είχε γύρω στα 45 με 50 ευρώ, οπότε με έναν άλλα 30 ευρώ στο budget να δοκίμαζα και κάτι άλλο για να δείξουμε. Μου λένε ξέρεις κάτι, πάρε μόνο τον projector. Λέω whatever, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, ειλικρινά δεν πρέπει να ασχοληθώ άλλο. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι λίγο ό,τι να είναι όπως να είναι. Νομίζω έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και πραγματικά είναι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Και έρχεται το πακέτο, ωραία όπως το βλέπετε, και βλέπετε εδώ. Λέει το πακέτο κάνει 67 ευρώ και θα πληρώσει τελωνίο 31 ευρώ. Και λέω τώρα σοβαρά, ρε γαμώ την τρέλα μου. Δηλαδή, οκ, ξενέρωσα. Γιατί, οκ, είπαμε. Τώρα με το τελωνίο δεν θα κάτσω να σχολιάσω. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουν πει άλλοι καλύτερα, τα έχουν πει πιο αναλυτικά. Οκ, το δέχομαι, το καταλαβαίνω. Εμείς στο πολυλογό το πήρα, πλήρωσα το τελωνίο μου. Γιατί η τιμή του ξαφνικά από εκεί που όταν το είχα πάρει εγώ του είχαν διαλέξει 45 ευρώ, αποφάσισε να το ανεβάσουν συν πόσο. Συν... Και πάλι εδώ καλά είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή προχθές άνοιξα το PC να δω τι παίζει πριν να κάνω το unboxing από τιμή και πάει στα 90 ευρώ. Και λέω εντάξει, Κινέζοι το πάνε ένα σανσέρ όπως τους κάτσει, όταν τους κάτσει. Και λίγο ξενέρα γιατί το παίρνει 45. Η κοστολόγηση του είναι 45. Και σου λέει μετά την τιμή, θα μπει σε ρεζικό στα τζάμπα που πήρε. Τελικά είναι σαν να βγήκε 10 ευρώ free. Ναι, το ξέρω. Αλλά εγώ το δείχνω σε περίπτωση που θέλει να το πάρει κάποιο από εσά. Άρα, αν κάποιο από εσά θέλει να το πάρει. Και αυτό η κανονική του αξία έχει 45 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή έχει 90 ευρώ. Προφανώς και δεν συμφέρει. Σύντομα ότι θα σα κόψουν τον κόλλο στο τελωνίο. Γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Οπότε δεν εξ αρχής ξεκινάω. Μπορεί να είναι γαμάτος, μπορεί να είναι ο καλύτερος projector στον κόσμο για τα λεφτά του. Μπορεί, θα το δούμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα συνέφερε κάποιον από εσάς. Σύντομα ότι η εταιρεία δεν μου γέμισε ποτέ και ιδιαίτερα το μάτι και μετά από το πάρε εδώ, σε λες και είμαστε μικρά παιδιά. Μην κάνεις αυτό, δείξεις αυτό, μην δείξεις αυτό, δείξεις αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να την εμπιστευτώ. Το λέω εξ αρχής, να είμαι ξεκάθαρος και τίμιος με όλους. Και άμα βλέπουν μια εταιρεία και ξέρουν ελληνικά, sorry παιδιά, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Δεν είμαστε 5 χρόνων παιδάκια να παίζουμε. Κάποιοι δίνουν τα λεφτά τους για αυτά τα πράγματα. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας απαραίτητος σεβασμός. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει σεβασμός, τουλάχιστον σε αυτόν που δείχνει για promotion κάποια πράγματα. Οπότε, τυπικά, πόσο θα συμπεριφερθεί μια εταιρεία, αν σε αυτού που στέλνει για promotion αντικείμενα του έχει ό,τι να είναι και όπω να είναι, σκέφτεται σε εσά που πληρώνετε και στην τυπική τα λεφτά σα θέλει να πάρει, πώ θα σα συμπεριφέρετε. Αυτό σκεφτείτε. Anyway, πάμε να τα ανοίξουμε. Ο συγκεκριμένο έβγαζε εικόνα, αν δεν κάνω λάθο, στα 7-20. Αν και σε αυτό το εύρος τιμής δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο. Οι περισσότεροι κάνουν upscale από όσο έχω καταλάβει 1080 και μέχρι εκεί. Τώρα, η συγκεκριμένη, δεν ξέρω, όταν παίρνεις προτζέκτορα συνήθως πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ για τις λάμπες και. Σε έναν τόσο φθηνό προτζέκτορα δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να μιλάμε για αλλαγή λάμπας. Αν μπορεί κάποιος να βρει ανταλλακτικά, είναι ιδανικό. Γιατί κάποια στιγμή στους projectors καίγεται η λάμπα που παράγει το φως. Εγώ πού θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν, κυρίως λόγω δουλειάς. Καθηγητής είμαι, μαθήματα κάνω. Επίσης κάνω κάποια άλλα προτζεκτάκια με κάποιες ομάδες δράσης εδώ στο νησί. Παρουσιάζουμε κάποια πραγματάκια. Οπότε
χρειάζεται. Γενικά χρειάζεται. Είναι μικρός, είναι compact, για κείμενο, doc κλπ. Είναι χρήσιμο. Για ταινίες και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο. Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα άνθρωπος που μου άρεσε να βλέπω ταινία σε projector. Ήθελα το crystal clear της οθόνης. Έχει μέσα converter, από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι με κινέζικη μπρίζα. Οκ, okay, το ξεπερνάμε και αυτό, τόσα έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Μικρός LED projector, the most cost efficient high resolution LED projector. Γενικά από ό,τι είδα όταν έψαχνα ήταν ό,τι πιο αξιοπροπέστατο για τα λεφτά του, τουλάχιστον τότε, και για αυτό που προσφέρει. Βλέπουμε ότι έχει, θεέ μου, από 320x200, εν τω μεταξύ σε εσάς δεν φαίνεται καθαρά αυτό. Θα το πάω λίγο πιο εδώ, μπας και φάνει. Λέει ότι είναι 320-240 pixel resolution, native resolution, και κάνει upscale στα 1920x1280, οπότε καταλαβαίνουμε ότι παίζει να μπει ειδικά αξιολόγος προζέκτορας. 30.000 ώρες κρατάει το LED του μέχρι να καεί. Okay, έχει manual operation από 0,8 έως 2 μέτρα κοντινών αποστάσεων, που με συμφέρει τουλάχιστον για το σπίτι εδώ πέρα, ώστε να το χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει να είναι κοντινό αποστάσεων ο προτζέκτορας, οπότε μάλλον δεν θα ανοίγει και πάρα πολύ σε εύρος. 24-60 inches, το οποίο και αυτό είναι βολικό πιστεύω. 24 inches είναι πάρα πολύ μικρό. Για 60 κάτι γίνεται. Κατάλαβα, άντε κανένα doc. 4-3 aspect ratio, 16,7 εκατομμύρια χρώματα. Ήδη αρχίζει και πονάει η ψυχή μου τώρα που τα ξαναβλέπω στο κουτί τα χαρακτηριστικά. Και 10 με 24 watt, τουλάχιστον δεν τρώει πολλά watt. Έχει το adapter μέσα, multimedia support, ok, 23 languages, 23 γλώσσες. Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο, λοιπόν λέει, παίζει audio, picture, video, text και HD, σου δείχνει στο τι γίνεται και πώς γίνεται σε αναλύσεις. Ok, whatever, ξεχάστε τα νούμερα είναι αυτά, δεν σημαίνουν και πολλά, ειδικά σε τέτοια προϊόντα. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι το συγκεκριμένο, όσο χάλια και να είναι, αν είναι όντως χάλια, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω είτε με το Raspberry Pi είτε με το Pandora's Box. Το οποίο Pandora's Box έχει όλα τα ρακέντη μέσα που παίζω, που έπαιζα, που θα παίζω. Οπότε όσο χάλια ανάλυση και να έχει, πιστέψτε με, όταν βάλετε emulator επάνω σε τέτοιο σύστημα, όσο χάλια και να είναι, η ποιότητα που θα πάρετε θα είναι όνειρο. Οπότε δεν μπορείς να ζητήσεις τίποτα καλύτερο, ειδικά για τα λεφτά του. Οπότε, ναι, εγώ προς τα εκεί τίνω, είτε για να δείχνω έγγραφα, το οποίο είναι ok για να δείχνεις documents, PDF κτλ, είτε για να βάλω το RetroPie, είτε το Pandora's Box επάνω. Και μάλλον με αυτό θα το δοκιμάσουμε, να δούμε αν αξίζει ή όχι τελικά σε χρήση. Και έρχεται έτσι καιρό, έλα τώρα, σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί μου είναι μικρό, αλλά τόσο μικρό όχι. Ναι, για να βγάζει τέτοιες αναλύσεις, εντάξει. Και με τι συνδέεται πάνω, για να δούμε. Τουλάχιστον έχει HDMI. Οκ, okay, win φαίνεται προς το παρόν. DC in, on off, το οποίο φαίνεται πολύ αυτός που θα σπάσει. USB σε περίπτωση, λογικά, αφού βλέπουμε και buttons εδώ, play και τα λοιπά και τα λοιπά, μάλλον θα μπορείς να βάλεις και USB για να παίζει αρχεία επάνω, το οποίο είναι καλό. Ηχείο φαίνεται να έχει από πίσω ενσωματωμένο, μπροστά και πίσω, όχι, πίσω είναι οι γρίλες εξαρισμού, μπροστά. Ο φακός του εντελώς απροστάτευτος και σημαδεμένος, υπέροχα. Πίσω έχουμε αυτό εδώ που δεν ξέρω τι κάνει. Έχει για micro SD, να βάλουμε micro USB, ακουστικά και AV, μάλιστα. Από κάτω, το καλό είναι ότι βιδώνεται πάνω σε τρίποδο. Ok, το δέχομαι, συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα, ένα από τους πόνους ψυχής είναι ότι έρχεται απροστάτευτο το τζάι μπροστά. Το οποίο, πού θα το βάλεις, μέσα σε τσάντα αποκλείεται. Δεν θα αντέξει, θα σπάσει, θα χαραχθεί. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος. Φτιάχνω προτζέκτορ και δεν έχει καπάκι. Οκ. Ας το παραβλέψουμε. Τι άλλο έχει? Το user guide, ωραία. Δεν είναι και καμιά μεγάλη επιστήμη. Έχει controller. Ωραία. Θυμίζει πάρα πολύ το κοντρολεράκι, είναι αυτό εδώ πέρα. Θυμίζει πάρα πολύ το controller από την Xiaomi TV.
την οποία θα τη δείτε και αυτή λογικά. Μπαταρίες. Ανοίγει από εδώ. Παίρνει δύο τριπλές αα. Οκ, χρήσιμο είναι κάτι τέτοιο. Οκ, απλό. Μάτι φύς. Εντάξει, οκ. Επίσης, ο φορτιστής του. Το τροφοδοτικό του βασικά. Και η VIP. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις πάνω από το PSP, και ναι, έχω τρόπο να συνδέσω PSP, μέχρι κάποια παλιά κονσόλα σας. Οπότε αν δεν θέλετε να έχετε, ελπίζω να δουλεύει βέβαια, αλλά εάν εσείς δεν θέλετε να έχετε μια CRT τηλεόραση, η οποία είναι ιδανική, αλλά πιάνει όκο χώρο οτιδήποτε, το βάζεις, φαντάζομαι, εδώ πίσω, audio video, και παπ, έτοιμο. Για παλιές κονσόλες. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι μου έχει γεμίσει ιδέες στο μυαλό το συγκεκριμένο. Τα button είναι αξιοπρεπή. Οκ, έχει zoom in, zoom out. Ναι, το δέχομαι, αλλά κανονικά θα πρέπει να μπορεί να ασφαλίζει κιόλας. Οκ, είναι ελαφρύ, το δίνω. Αλλά γιατί ρε γάμο, το ήδη έχει χαραχτεί. Και τώρα έχω ξενερώσει τη ζωή μου με αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι να περιμένετε. Ειλικρινά τους Κινέζους δεν μπορώ να τους καταλάβω. Είναι λες και ζουν σε άλλο σύμπαν και πιστεύω ότι ζουν σε άλλο σύμπαν και ανοίγουν ένα πόρταλ, ρε παιδί μου, και στέλνουν τα πακέτα τους από εκεί. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι, θα ταξιδέψει ολόκληρη τη μισή γη για να φτάσει σε σένα. Βάλε κάτι να το προστατεύσει, ρε αδερφέ. Και αυτό και σε άλλα. Το έχω δει σε άπειρα πακέτα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να το συνδέσω, να το δούμε αν θα ανατιναχτούμε ή όχι. Είμαι περίεργος, ειλικρινά είμαι περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για πάμε στη δοκιμή μας. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε. Γενικά η αλήθεια είναι ότι είναι απογοητευτικός ο προτζέκτορας, μέχρι πόσο είναι να το θέσω, στις 30 ίντσες, 40 ίντσες μπορεί να δείξει καλά. Δηλαδή, αν δείτε λίγο με το που το... Γενικά, μόνο σε μία επιλογή είναι ok το zoom in του. Πρέπει να το στήσεις πάνω σε τρίποδο για να λειτουργήσει καλά. Το χειριστήριό του δεν δουλεύει. Οπότε, είναι λίγο ok, whatever, δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα. Ίσως για κανένα mini battle, αλλά και πάλι δεν βολεύει. Καλύτερα πιο ωραία να το βάλεις στην τηλεόραση, να το βλέπεις τα arcade. Για ταινίες σίγουρα και όχι, προφανώς και όχι. Να σκεφτείτε ότι σε arcade φάση και πάλι λες, ok, whatever. Πάμε λίγο να δούμε κάνα δύο πραγματάκια. Ο ήχος ακούγεται από το προτζέκτορα, ok. Ικανοποιητικό θα έλεγα. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι το τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει κυρίως. Για κάποιο λόγο αποφάσισα ότι δεν συνδέεται, δεν δουλεύει. Τέλος πάντων, πάμε να το που ξεκινήσουμε. Το delay είναι αρκετά μεγάλο στο project, τουλάχιστον από το arcade. Round 1, fight!
Το arcade είναι ικανοποιητικό. Πραγματικά φαίνεται ok. Απλά χρειάζεται καλή τοποθέτηση του projector και είναι εντάξει. Πάμε να δούμε άλλες επιλογές. Θα δοκιμάσω να συνδέσω επάνω του κάποια USB πλασάκια. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορεί να παίξει αυτό που έχει μέσα. Λοιπόν, AV, USB και SD card. Λοιπόν, και OK. Λοιπόν, movie. OK. OK, για να το ανοίξουμε αυτό εδώ. Jack Reacher. Το lag είναι τρελό όπως βλέπετε και πάει και δεν πάει, οπότε καλύτερα θα είναι να συνδεθεί κάποια πάνω σε κάποια USB συσκευή, σε κάποια HDMI συσκευή προφανώς, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Είναι πραγματικά μια τεράστια αποτυχία. Μετρήστε frame. Όχι, απλά όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, ίσως να είναι ότι χειρότερο έχω δει σε projector. Θα μου πεις, ρε Κώστα, για τα λεφτά ότι περιμένεις, προφανώς και τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Για το Pandora's Box είναι ok, αλλά όχι για ταλαιπωρία για να παίξεις κάτι που σε μια οθόνη προφανώς θα είναι πολύ πιο ωραίο και πιο εντυπωσιακό. Αξίζει, προφανώς και όχι. Όλες παραδόξως πολλά άχρηστα προϊόντα τώρα τελευταία. Μην το πάρετε, μην ακουμπήσετε καν, εκτός και αν θέλετε να χάσετε τα λεφτά σας. Αυτά από μένα, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Κρίμα στο παιδάκι που γελάει, άμα έλεγε για αυτό το προτζέκτορα θα κάνει κλειγή με μαύρο δάκρυ. Check it now, Κώστας, και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!